καλώς ήρθατε στο σημερινό βιντεάκι. Είναι λίγο αργά, κοντεύει μία η ώρα, όμως είμαι πολύ εμπνευσμένος, ενθουσιασμένος, excited τέλος πάντων για το σημερινό βιντεάκι, οπότε θέλω να κάνω απόψε το κομμεντέρι και όχι αύριο το πρωί πριν πάω προπόνηση. Θα προπόνηση, ξύπνησα μόλις τώρα, πρέπει να κάνω το βιντεάκι, εντάξει. Οπότε, σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί από εσάς μου έχετε διαμαρτυρηθεί για πόδια, ότι δεν έχετε πόδια. Και σας έχω πει το εξής, πρέπει να τα γυμνάζεις. Και πολλοί από εσάς, εφόσον ξεκινήσετε να τα γυμνάζετε, αποκτάτε πόδια. Όμως, κάποιοι από εσάς θέλετε κάτι, ένα έξτρα παραπάνω. Και αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι. Είχα φτιάξει ένα βίντεο πέρυσι το καλοκαίρι, όταν λέω πέρυσι το καλοκαίρι εννοώ 2017. Καλοκαίρι 2017, με το πώς να μεγαλώσεις τα πόδια σου και πρότεινα τις 20 άρες, πάνε και κάνε 3x20 στα καθίσματα, 3x20 στα straight leg deadlift και θα δεις αποτέλεσμα. Και τώρα έχω να σου δώσω άλλη μία συμβουλή. Ξεκινάμε την προπόνηση, θα σας δείξω και το ζέσταμα και το υπερ triple set, το υπερ δεν χωρούσε στο triple αλλά δεν πειράζει, και το triple set που πραγματικά θα σας εξουθενώσει, θα κάψει ό,τι έχετε και δεν έχετε, ώστε να μεγαλώσουν, ώστε να χτιστούν μεγαλύτερα όταν θα φας και θα κινηθείς και θα αναρρώσεις. Πάμε στο ζέσταμα. Όπως βλέπετε, επειδή κάνουμε πόδια, δεν μας νοιάζουν μόνο τα πόδια. Θέλουμε όλο μας το σώμα να είναι έτοιμο στα squat, ο κορμός δουλεύει, οπότε πρέπει τα lat σου, θα κάνω και deadlift σήμερα, οπότε πρέπει όλο το σώμα να είναι έτοιμο. Οπότε αυτές είναι κάποιες από τις κινήσεις που κάνω. Λίγο mobility, λίγο ενεργοποίηση. Προσέχω να κάνω όλες τις κινήσεις που μπορώ, ώστε όλες οι αρθρώσεις μου που εμπλέκονται στην προπόνηση ποδιών, που είναι στη συγκεκριμένη προπόνηση όλες οι αρθρώσεις, να είναι έτοιμες. Για παράδειγμα, αυτή είναι η άσκηση εδώ πέρα. Κοιτάω ο λαγονοψωήτης μου, ο καπτήρας του γοφού, να είναι δυνατός. Γιατί πρέπει να είναι δυνατός. Και από το πολύ καθισιό σφίγγει, όμως δεν έχει την ευληγησία. Και εδώ πέρα τον κάνω διάταση. Σας έχω δείξει και πιο αναλυτικό ζέσταμα, όμως αυτό εδώ πέρα θα σας βοηθήσει για τα πόδια, μπορείτε να πάρετε κάποιες ιδέες. Τετρακέφαλα, αυτή είναι μια πιο, ας πούμε, τραβάς πίσω το πόδι, όμως κάνεις και λίγο exaggeration, λίγο υπερβολή με το να έρχεσαι μπροστά για να το τεντώσεις ακόμα περισσότερο. Δεν κάνω τόσο πολύ στατικές διατάσεις, όμως έχουν και αυτές τον ρόλο τους, έχουν και αυτές την θέση τους. Αυτή εδώ η άσκηση, δείτε πόσα πράγματα κάνει μαζί. Δουλεύει δικέφαλο, τετρακέφαλο, γλουτό, ισορροπία αυτών, να μπορούν αυτά να σπρώξουν, ενώ ο κορμός ισορροπεί το σώμα. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνεις άμα έκανες ένα απλό deadlift ή ένα απλό κάθισμα, για παράδειγμα. Θα μπορούσες, όμως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εγώ προφανώς θέλω ο κορμός μου να ενεργοποιείται 100% όταν θα βάλω 100 κιλά ή 150 κιλά στην πλάτη μου ή στο deadlift. Για να περπατήσω δεν χρειάζεται να τον ενεργοποιήσω 100%, έχει ισορροπία. Δεν σκέφτεσαι εγώ να σφίξω τον κορμό μου, όμως όταν κάνεις deadlift το σκέφτεσαι. Επόμενη άσκηση, αυτή εδώ πέρα για πίσω δελτοειδής. Ωραία, θα περάσουμε στα πόδια, μη βιάζεστε. Στο deadlift τι κάνεις, προσπαθείς να στρίψεις την μπάρα έτσι, σκάσε, προσπαθείς να στρίψεις την μπάρα έτσι. Γιατί όμως σου το λέει αυτό ο coach σου να στρίψει την μπάρα έτσι, ώστε να ενεργοποιήσεις τους μυς εδώ πίσω και να κρατήσεις σταθερή την πλάτη σου, την σπονδυλική σου στήλη, όταν θα σηκώσεις την μπάρα. Τον ώμο σου και τη σπονδυλική σου στήλη προφανώς όταν θα σηκώσεις την μπάρα. Οπότε, γι' αυτό κάνω αυτήν εδώ την άσκηση, ώστε να μπορώ να έχω έξω το στήθος ή τουλάχιστον στην ευθεία το στήθος και να μην καμπουριάσω. Ενδυναμώνει αυτούς τους μυς στην πίσω πλάτη. Λίγο glute activation, έβαλα και το band απλά για να δουλέψω ακόμα περισσότερο στο να σπρώχνω τα γόνατα προς τα έξω, και εννοείται αυτή η άσκηση scapular retraction για πάλι για τους μυς στο κέντρο ψηλά στην πλάτη. Ωραία, πρέπει να μπορείς να το κάνεις αυτό ώστε να κρατήσεις πίσω την πλάτη σου. Να κρατήσεις για την πλάτη στο deadlift. Περνάμε στην προπόνηση.
Λοιπόν, περνάμε στην κύρια προπόνηση. Εννοείται όλος ο σαματάς για το πώς να μεγαλώσεις τα πόδια σου είναι το κλειδί που θα σου δώσω στο τέλος. Όμως, αυτά που έχω ξαναπεί είναι ότι θεσμική ανάπτυξη πρέπει να δυναμώσεις. Πώς δυναμώνεις? Με προπόνηση δύναμης. Τι είναι η προπόνηση δύναμης? Πολύ γενική εξήγηση της προπόνησης δύναμης. 3 με 5 επαναλήψεις, 3 έως 5 σετ σε βασικές ασκήσεις με ικανοποιητικά βαριά κιλά. Δηλαδή, άμα για μένα είναι αυτά που σηκώνω σήμερα. Πριν 2 χρόνια θα ήταν λιγότερα κιλά. Πριν 3 χρόνια θα ήταν λιγότερα κιλά. Άμα τώρα βάζω τα κιλά που έβαζα πριν 3 χρόνια, σημαίνει ότι δεν πιέστηκα αρκετά ώστε να μεγαλώσουν τα κιλά. Okay, ώστε να αυξηθούν τα κιλά. Οπότε, προπόνηση δύναμη. Σε ποιες ασκήσεις? Deadlift, καθίσματα, πάγκος, πιέσεις πάνω από το κεφάλι, κοπηλατική, pull-ups με έξτρα βάρος. Η προπόνηση δύναμη. Dips με έξτρα βάρος. Εδώ πέρα για τα πόδια για σήμερα επιλέγουμε το deadlift. Μπορείς να κάνεις είτε deadlift είτε squat. Εγώ έχω 2 leg day την εβδομάδα. Τη μία μέρα κάνω βαριά deadlift, την άλλη μέρα κάνω βαριά squat. Και όταν κάνω βαριά deadlift, όπως βλέπετε, 3x3 στη σημερινή προπόνηση, θα παίξω κυρίως συμπληρωματικές ασκήσεις για τα squat. Τα deadlift θα, όχι για τα squat, για τους τετρακέφαλους ας πούμε, και όχι τόσο για τα δικέφαλα και τους γλουτούς, που πάλι θα γυμναστούν αναγκαστικά όταν κάθεσαι κάτω, λειτουργούν όλοι οι μύες σου από τη μέση και κάτω και πάνω για να σε στηρίξουν. Οπότε, σήμερα κάνουμε τα deadlift. Όσο πιο βαριά μπορούμε με σωστό form, ποτέ δεν χαλάμε το form. Ωραία. Οπότε, άμα για σένα η βαριά τριάρα είναι στα 100 κιλά, εφόσον τα κάνεις όλα σωστά, τραβάς τους ώμους πίσω, μένει ίσια η σπονδυλική σου στήλη, σπρώχνεις πρώτα με τα πόδια για να σηκωθεί η μπάρα μέχρι τα γόνατα και μετά βάζεις λεκάνη μέσα, δουλεύεις τον γλουτό, που είναι ο πιο δυνατός μυς στο σώμα σου. Πρέπει να έχεις δυνατό γλουτό, δεν γίνεται το στήθος σου να είναι έτσι και από πίσω να πάει πλάκα, ευθεία το παντελόνι. Στις γκόμενες δεν είναι ωραίο και στους άντρες δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς κορίτσια, όμως δεν είναι λειτουργικό, δεν μπορείς να σπρώξεις, κατάλαβες? Οπότε deadlifts και hip thrusts. Περνάμε στο δεύτερο σκέλος της προπόνησης και εδώ είναι όλο το zoom στην πρόταση που έχω για εσάς, ώστε να δείτε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στα τετρακέφαλά σας. Εννοείται, οποιαδήποτε κίνηση κάνεις που κατεβαίνεις προς τα κάτω και σηκώνεσαι σαν κάθισμα, θα δουλέψουν και οι γλουτοί και τα δικέφαλα. Όμως, εδώ πέρα συγκεντρωνόμαστε υπερβολικά στα τετρακέφαλα, θα καούν, θα ξεσκιστούν και μετά θα ξεκουραστείς, θα φας και θα χτιστούν μεγαλύτερα και δυνατότερα. Οπότε, δες τι κάνουμε. 3 ασκήσεις, καθίσματα, Bulgarian split squats ή προβολές και άλματα. Αυτές είναι 3 αρκετά διαφορετικές ασκήσεις και θα σας εξηγήσω τι παίζει. Κάνουμε 3 γύρους, κάνουμε drop set. Squat, Bulgarian, jump squat, 2 λεπτά διάλειμμα, squat, Bulgarian, jump squat, 2 λεπτά διάλειμμα, squat, Bulgarian, jump squat, 2 λεπτά διάλειμμα. Στις 2 πρώτες ασκήσεις, σε κάθε set, ρίχνουμε τα κιλά και ανεβάζουμε τις επαναλήψεις. Θα αφήσω όλη την προπόνηση, τώρα θα δείτε αυτές τις 3 ασκήσεις επί 3 φορές, πώς ακριβώς μου πήγε εμένα. Το θέμα μας είναι να μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα στα καθίσματα, οπότε πρέπει να επιλέξουμε ανάλογα τα κιλά. Ξαναδείτε την κάρτα με τους γύρους και τα κιλά και τις επαναλήψεις κυρίως, τα κιλά είναι τα δικά μου, εσύ βάζεις κάτι ανάλογο για εσένα, ώστε να έχετε μια άποψη πώς πήγανε τα reps σε συνδυασμό με τα κιλά και πώς γίνανε αυτά τα άλματα σε reps και σε κιλά. Μία πρόταση θα ήταν απλά να το δοκιμάσεις με ίδια reps και ίδια κιλά για κάθε set. Αν είσαι πολύ αρχάριος και απλά θες να δεις πώς θα σου φανεί, κάνε δεκάρες σε όλα με κάτι πιο ελαφρύ. Όμως, αν θες να είσαι super extreme και έχεις δοκιμάσει 2-3 πράγματα για τα τετρακέφαλα και δεν μεγαλώνουν, δοκίμασε το σαν drop set. Πραγματικά αυτό που θα νιώσεις στα τετρακέφαλα θα είναι κάτι που πολύ πιθανό να μην έχεις ξανανιώσει αν δεν έχεις πιεστεί
με αυτόν τον τρόπο και σε τέτοιο βαθμό. Μπορεί να έχεις πιεστεί σε αυτόν τον βαθμό, όμως με άλλον τρόπο. Τώρα, επειδή αλλάζει ο τρόπος, θα έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Οπότε, κάνουμε τα καθίσματα. Κύριο μέλημα στα καθίσματα είναι, εφόσον ξέρουμε την άσκηση, αν δεν ξέρουμε την άσκηση, δεν κάνουμε triple set. Μαθαίνουμε τις ασκήσεις σιγά σιγά με λίγο βάρος, με όσες παραλήψεις χρειάζονται μέχρι να τις μάθουμε. Εφόσον τις ξέρουμε, κύριο μέλημά μας είναι στα καθίσματα να κουνηθούμε γρήγορα. Που σημαίνει τα κιλά πρέπει να είναι κάτι που μπορείς στο πρώτο σετ για 10, στο δεύτερο για 15 και στο τρίτο για 20 να βγαίνουν γρήγορα οι επαναλήψεις. Στις προβολές αλλάζουμε την άσκηση. Τι κάνουμε εκεί που δουλεύαμε κάθε και τις δύο πλευρές μαζί στο κάθισμα, δουλεύουμε κάθε πλευρά ξεχωριστά. Μας βοηθάει στην ισορροπία, μας βοηθάει στο να μην έχουμε διαφορές και στη δύναμη και στην οπτική εικόνα των ποδιών μας. Άμα θέλεις αυτό το πόδι να σπρώχνει το ίδιο με το άλλο πόδι και να φαίνεται και το ίδιο, πρέπει να δουλεύεις κάθε πλευρά ξεχωριστά. Και στο πάνω σώμα, όπως ισχύει στο πάνω σώμα, ισχύει και στο κάτω σώμα. Οπότε. Και μετά περνάμε σε κάτι εκρηκτικό. Ναι, δούλεψε ταχύτητα, όμως τώρα θέλουμε έκρηξη. Στα squat δεν έχεις το ίδιο ερέθισμα που έχεις όταν μετά από ένα άλμα ακουμπάς το πάτωμα, μαζεύεις και κατευθείαν από εκεί που κόβεις ταχύτητα, σταματάς και επιταχύνεις κατευθείαν για να εκτοξευθείς προς τα πάνω, όπως γίνεται στα άλματα. Και τα άλματα είναι η μόνη άσκηση στην οποία δεν αλλάξαμε το βάρος. Επειδή είναι η τελευταία, επειδή ξεκινήσαμε ίσως με χαμηλό βάρος για να βγαίνει σωστά η άσκηση. Τουλάχιστον εγώ έβαλα 12 και 12 κιλά. Τώρα, τι άλλο μπορώ να πω για αυτό το triple set. Εκτός από ότι θα κλάψετε, όμως καλό να πάθετε να κάνετε πόδια. Αν έχεις ένα μήνα να κάνεις πόδια, μην ξεκινήσεις με αυτή την προπόνηση. Κάνε απλά καθίσματα, μόνο καθίσματα και φύγε. 5 set και φύγε, σιγά σιγά. Να επανέλθεις στην πραγματικότητα. Δοκιμάστε το, είναι καλό. 2 λεπτά διάλειμμα ανάμεσα στους γύρους, μην περιμένεις παραπάνω. Δουλεύουμε τη δυνατότητά σου να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο μόνο με 2 λεπτά διάλειμμα. Αν το κάνεις 4 λεπτά το διάλειμμα ή 3 λεπτά το διάλειμμα, δεν θα έχει το ίδιο effect. Οπότε, καλή επιτυχία. Θα αφήσω και τον τελευταίο γύρο να τον δείτε, γιατί θα βάλω λίγη μουσική, γιατί ήταν έντονος ρε φίλε, εγώ κουράστηκα. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, πείτε μου αν θέλετε πιο σύντομα βιντεάκια, τώρα το ξέρω ότι το ψιλοτράβηξα, αλλά σας έδειξα ζέσταμα, σας είπα deadlift, σας είπα το super triple set. Πείτε μου αν θέλετε άλλα τέτοια βιντεάκια και για τις υπόλοιπες μικρές ομάδες και πραγματικά like βοηθάει. Γεια σας, πάμε για τους 25.000. Welcome to my wicked world of illusion.
Sets off an unsuspecting hurt.